Martirium
Que ahora
Okay. Θα σταματήσουμε σε 9. Μη σε 9. Όπου ήταν θαμμένος ο Λάζαρος. Και όταν άνοιξαν τον τάφο, η Μαρία του λέγει, «Όζει ο νεκρός, μυρίζει». Και ο Κύριος ύψωσε τα μάτια του στον Πατέρα, στον Θεό, και του λέει, «Θέλω να κάνω αυτό το θαύμα για να πιστέψουν οι άνθρωποι». Και αμέσως φωνάζει, «Λάζαρε, δεύρω έξω, σήκω, αναστήσου», και βγες από το μνημείο ζωντανός. Και πράγματι, ο Λάζαρος μολονότι ήταν 4 μέρες νεκρός, μολονότι εμύριζε, ο Λάζαρος αναστήθη. Και είδαν το θαύμα αυτό οι άνθρωποι και εξεπλάγησαν και επίστευσαν ότι ο Χριστός είναι Θεός, και έτρεξαν και διεμήνησαν το μεγάλο αυτό θαύμα εις όλους τους ανθρώπους, ακόμα και στους Φαρισαίους, οι οποίοι όμως δεν επίστευσαν και εσκέφθησαν και απεφάσισαν να αποκτήνουν τον Χριστόν, να τον φωνεύσουν, μολονότι ήκουσαν για το θαύμα αυτό και επίστησαν ότι πράγματι ανέστησε ο Χριστός τον Λάζαρον. Και ο Κύριος έφυγε τότε από τη Βιθανία για να μην τον φωνεύσουν, και πήγε, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εις την πόλη Εφραήμ, όπου έμενε λίγες μέρες, και 6 μέρες πρώτου Πάσχα επέστρεψε πάλι στη Βιθανία, όπου το βράδυ στο σπίτι του Λαζάρου ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί άνθρωποι για να δουν τον Λάζαρο, και εκεί εδείπνησε ο Χριστός. Και εκεί η Μαρία με το πολύτιμο μύρο άλυψε τα πόδια του Κυρίου μας, και εν συνεχεία την επόμενη μέρα ο Κύριος ανέβηκε επάνω εις ένα μικρό γαϊδουράκι και πήγε εις τα Ιεροσόλυμα. Τότε όλοι οι άνθρωποι έτρεξαν να προϋπαντήσουν τον Χριστό και έστρωναν κάτω στο δρόμο τα ημάτια τους για να περάσει επάνω τους ο Χριστός, και κρατούσαν τα βαΐα των Φινίκων για να υπαντήσουν, να προϋπαντήσουν τον Χριστό. Και όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και τα μωρά, έψαλον «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Και έτσι ο Χριστός μας εισήλθε εις τα Ιεροσόλυμα νικητής και τροπεούχος, για να εκπληρωθεί η προφητεία των προφητών που έλεγαν ότι επί πόλου όνου ο Χριστός θα οδηγηθεί εις την Ιερουσαλήμ, και εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτής ο ένων, ότι δηλαδή και αυτά τα βρέφη θα υμνούσαν και θα δοξολογούσαν τον Χριστό. Είδαμε λοιπόν στο σημερινό Ευαγγέλιο πώς οι Ιουδαίοι υπεδέχθησαν τον Χριστό. Και είδαμε ότι ένα μέρος των Ιουδαίων, οι Φαρισαίοι, μολονότι είδαν το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, δεν επίστευσαν στο Χριστό. Ενώ οι λοιποί άνθρωποι επίστευσαν στο Χριστό και έψαλαν το Οσανά. Για να πιστεύσει κάποιος άνθρωπος στο Χριστό, δεν είναι απαραίτητο να δει θαύματα. Έβλεπαν θαύματα και οι Φαρισαίοι, όμως δεν επίστευσαν, και όχι μόνο δεν πίστευσαν στον Χριστό, αλλά απεφάσισαν να τον σκοτώσουν. Τι άλλο πιο σπουδαιότερο θαύμα από την Ανάσταση του Λαζάρου? Έβλεπαν έναν άνθρωπο που ήταν 4 μέρες νεκρός, έναν άνθρωπο που είχε μυρίσει πλέον το πτώμα του,
Και όμως οι Φαρισαίοι δεν επίστευσαν. Και ο Λάζαρος έζησε 30 χρόνια μετά τον θάνατό του. Όποιος αμφέβαλε μπορούσε να πάει να συναντήσει τον Λάζαρο και να δει εάν πράγματι ζει. Και όμως οι Φαρισαίοι δεν πίστεψαν. Γιατί? Διότι η καρδιά τους είχε πορωθεί. Η καρδιά του ανθρώπου, αδελφοί μου, πορώνεται, γίνεται σκληρή σαν την πέτρα. Όταν τον άνθρωπο τον εγκαταλείψει η χάρις του Θεού. Και η χάρις του Θεού μας εγκαταλείπει όταν δεν μετανοούμε. Έρχεται ο Θεός και μας προσκαλεί και μια φορά και δύο και τρεις και πολλές φορές τη μετάνοια. Αλλά εάν εμείς δεν θέλουμε να μετανοήσουμε, κάποια στιγμή η καρδιά μας σκληρύνεται, γίνεται πέτρα. Και όσο είναι δυνατόν ποτέ το νερό να μαλακώσει μια πέτρα, άλλο τόσο είναι δυνατόν να μαλακώσει και η καρδιά του ανθρώπου όταν σκληρυνθεί. Γι' αυτό λοιπόν, όταν οι Φαρισαίοι ζητούσαν από τον Χριστό να τους κάνει θαύματα να πιστέψουν, ο Χριστός δεν τους έκανε θαύματα, γιατί ήξερε ότι δεν θα πίστευαν. Όμως έκανε θαύματα για να πιστέψει ο κόσμος, ο λαός, ο οποίος δεν είχε σκληρύνει την καρδιά του. Και αυτός ο λαός, όταν είδε το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, επίστευσε και φώναζε το «Οσανά ο εν της υψίστης». Βεβαίως όμως, αυτός ο λαός που σήμερα φώναζε το «Οσανά εν της υψίστης», σε λίγες μέρες, μπροστά στον Πιλάτο, στο κριτήριο, θα φωνάξει «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Βλέπουμε δηλαδή τον ίδιο λαό που πιστεύει να αλλάζει και μετά να ζητάει να σταυρωθεί ο Χριστός. Από την ιστορία αυτή, από τη συμπεριφορά αυτή των Φαρισαίων και του Ιουδαϊκού λαού, έχουμε και εμείς σήμερα να διδαχθούμε πάρα πολλά. Πώς εμείς σήμερα, πώς ο σύγχρονος κόσμος υποδέχεται τον Χριστόν? Ένα μέρος των ανθρώπων μοιάζει πραγματικά με τους Φαρισαίους. Όποιο θαύμα και αν δουν πολλοί άνθρωποι, δεν πιστεύουν στον Χριστόν. Αρνούνται τον Χριστόν και θέλουν να δολοφονήσουν, να φωνεύσουν και σήμερα τον Χριστόν. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι όσοι αρνούνται τον Θεό, όσοι διακηρύττουν ότι δεν υπάρχει Θεός, οι αρνητές, οι άθεοι, οι οποίοι λένε δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχουν θαύματα να πιστέψουν οι άνθρωποι αυτοί? Υπάρχουν τα θαύματα, αλλά δεν θέλουν να τα δεχθούν τα θαύματα. Όλη η ζωή του ανθρώπου είναι γεμάτη από θαύματα. Αν πάει κανείς στην Ελλάδα μας, όλοι είστε, καταγόμαστε από την Ελλάδα. Βλέπουμε τα θαύματα που γίνονται καθημερινά στην Ελλάδα, στην Παναγία της Θήνου, στον Άγιο Γεράσιμο, στα Επτάνησα, στον Άγιο Σπυρίδωνα, στον Άγιο Διονύσιο, στη Ζάκυνθο. Παντού θαύματα γίνονται. Όμως οι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστεύσουν εις τον Χριστόν και αρνούνται τον Χριστόν. Και όχι μονάχα, εργάζονται εναντίον του χριστιανισμού, πολεμούν τον χριστιανισμό. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να φωνεύσουν το Χριστό. Όσοι μάχονται το χριστιανισμό, όσοι μάχονται την Ορθοδοξία, πολεμούν το Χριστό και θέλουν το φόνο Του. Και σήμερα αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν και θέλουν να σκοτώσουν τον Χριστό, δεν είναι μόνο οι σκοτεινές δυνάμεις, όπως είναι η μασονία, όπως είναι ο μασονισμός, όπως είναι ο κομμουνισμός, είναι και οι διάφορες αιρέσεις, οι οποίες αρνούνται
την θεότητα του Χριστού. Οι αιρέσεις που λένε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά αγωνίζονται να φωνεύσουν το Χριστό. Και ποιες είναι αυτές οι αιρέσεις? Είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστές που γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και τι λένε? Ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που αγωνίζονται να φωνεύσουν τον Χριστό και πάρα πολλοί άλλοι αιρετικοί που δεν δέχονται τον Χριστό. Υπάρχουν λοιπόν σήμερα άνθρωποι που μοιάζουν με τους Φαρισαίους, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, οι περισσότεροι, που μοιάζουν με τον άλλον λαό, τον Ιουδαϊκό λαό, που επίστευσε στο θαύμα και φώναζε σαν σήμερα το «Οσανά εν της υψίστης». Και αυτοί είμαστε εμείς, οι οποίοι πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι Θεός. Πιστεύουμε ότι ο Χριστός ανέστησε το Λάζαρο. Και φωνάζουμε και εμείς «Οσανά εν της υψίστης». Δηλαδή, ερχόμαστε στην Εκκλησία, εξομολογούμεθα. Είδατε, οι Ιουδαίοι, λέει, όταν βάδιζε ο Κύριος τα Ιεροσόλυμα, έστρωναν τα ημάτια τους. Και έμειναν γυμνοί οι άνθρωποι, γιατί τα ρούχα τους τα πέταγαν στο δρόμο να περάσει ο Χριστός. Αυτό το πράγμα, λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, συμβολίζει τον άνθρωπο εκείνο, ο οποίος ενώπιον του Χριστού βγάζει τις αμαρτίες του όπως τα ενδύματα. Δηλαδή πηγαίνει στον εξομολόγο και εξομολογείται. Εκείνος ο οποίος εξομολογείται στρώνει τα ημάτια του στο δρόμο να περάσει ο Χριστός. Και πιστεύουμε όπως οι Ιουδαίοι. Αλλά το περίεργο όμως είναι ότι κάποια στιγμή και εμείς φωνάζουμε μαζί με τον λαό αυτόν που φώναζε σήμερα το Οσανά, το Άρον Άρον Σταύρωσον αυτόν. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, ακολουθούμε τον Χριστό, πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά στον Χριστό μέχρι εκεί που ο Χριστός δεν μας κοστίζει. Όταν ο Χριστός αρχίσει να μας κοστίζει στη ζωή μας, τότε τον αρνούμεθα. Τον αρνούμεθα όπως οι Ιουδαίοι που είπαν το Άρον Άρον Σταύρωσον αυτόν. Όταν ο Κύριος μας άρχισε να βαδίζει το μαρτύριο, το δρόμο προς τον Γολγοθά, οι Ιουδαίοι τον αρνήθηκαν, αυτοί που τον χειροκροτούσαν σήμερα. Και εμείς όταν καλούμεθα να σηκώσουμε το σταυρό του Χριστού, τότε τον ξεχνάμε, τότε τον αρνούμεθα. Και πώς καλούμεθα να σηκώσουμε το σταυρό του Χριστού? Όταν ο Χριστός μας λέει πρέπει να απαρνηθούμε τις απολαύσεις της ζωής μας χάριν αυτού. Να θυσιάσουμε δηλαδή τις διασκεδάσεις μας. Να θυσιάσουμε τις ειδονές. Τότε λέμε ότι δεν θα δεχθούμε να ακολουθήσουμε το Χριστό και θα τον απαρνηθούμε. Τι κάνουμε δηλαδή? Λέμε και εμείς το Άρον Άρον Σταύρωσον αυτόν. Όταν ο Χριστός μας ζητάει να θυσιάσουμε τα χρήματά μας, πόσες φορές συγκρούεται η πίστη μας με το συμφέρον μας? Πόσες φορές έρχονται στη δουλειά μας άνθρωποι και μας λένε εάν θελήσεις να προσχωρήσεις στη μασονία θα έχεις πολλά χρήματα, πολλά κέρδη. Πόσοι από μας θα αρνηθούμε τον πειρασμό αυτόν και θα πούμε προτιμώ να μείνω πάμφτωχος, να μην έχω μία δραχμή στην τσέπη, ένα δολάριο στην τσέπη, παρά να αρνηθώ τον Χριστόν. Πάρα πολλοί θυσιάζουν τον Χριστό, γίνονται μασόνοι, προδίδουν την πίστη τους για να κερδίσουν τα χρήματα. Αυτοί οι άνθρωποι μοιάζουν με τους Ιουδαίους που σήμερα λένε το Οσανά και μεθαύριο θα ακούσουμε να λένε το Άρον Άρον Σταύρωσον αυτόν.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους άλλους χριστιανούς, με όσους χριστιανούς προκειμένου να ανεβούν ψηλά σε αξιώματα, να αποκτήσουν τίτλους, δεν διστάζουν να θυσιάσουν την πίστη τους. Αλλά ο άνθρωπος, ο χριστιανός εκείνος, ο οποίος αρνείται τον Χριστόν και μαζί με τους Ιουδαίους λέγει «Το άρον άρον σταύρωσον αυτόν», αυτός ο χριστιανός πάβει να είναι χριστιανός, διότι δεν θα δει τον Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα. Εάν δεν φτάσουμε στο σημείο να δούμε την σταύρωση και την ανάσταση του Χριστού μέσα στην καρδιά μας, τότε δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Λέμε, δεν γίνονται θαύματα σήμερα. Και έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και τι μας λένε. Ο Λάζαρος τον οποίον ανέστησε ο Χριστός, μολονότι ήταν 4 μέρες νεκρός, ανασταίνεται και σήμερα. Και ο Λάζαρος αυτός ποιος είναι? Είναι η ψυχή του ανθρώπου που ενώ είναι μέσα στην αμαρτία, μέσα στην δυσοδεία της αμαρτίας, όπως ήταν ο Λάζαρος 4 μέρες, έρχεται ο Χριστός, καθαρίζει τον άνθρωπο και τον κάνει Άγιο, τον ανασταίνει. Ανασταίνει το νου του ανθρώπου. Ο νους του ανθρώπου, λένε οι πατέρες, είναι ο Λάζαρος που ήταν 4 ημέρες νεκρός. Και ο άνθρωπος αυτός γίνεται ο Άγιος. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία μας συνέχεια φτιάχνει Αγίους. Αυτό είναι το θαύμα που γίνεται συνέχεια στην Εκκλησία μας. Και σε αυτό το θαύμα πιστεύουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και αυτό είναι το θαύμα που στηρίζει την πίστη. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να μοιάσουμε ούτε με τους Φαρισαίους που η ψυχή τους έχει σκληρινθεί, αλλά ούτε και με τους Ιουδαίους εκείνους, οι οποίοι ενώ σήμερα φωνάζουν το ως ανάντηση ψήστης, σε λίγες μέρες φωνάζουν το άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Εμείς οι οποίοι έχουμε δει τον Λάζαρο να ανασταίνεται, έχουμε δει τους Αγίους της Εκκλησίας μας να ξεκινούν από την ύλη, από την αμαρτία που είμαστε όλοι μας και να φτάνουν στην αγιότητα, εμείς με την μετάνοια, με την εξομολόγηση, με την Θεία Κοινωνία και με όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας πρέπει να βαδίσουμε την οδόν του Γολγοθά, να σηκώσουμε τον σταυρόν το δικό μας, να συσταυρωθούμε με τον Χριστόν, ούτως ώστε να αναστηθούμε πια μαζί Του και έτσι να συμβασιλεύουμε με τον Χριστό. Εάν δεν μοιάσουμε με τους Αποστόλους, με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, με τις μυροφόρες γυναίκες που έμειναν κοντά στο Σταυρό του Χριστού, δεν τον επρόδωσαν ούτε στις δύσκολες στιγμές, τότε δεν είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Μπορεί να ερχόμαστε στην Εκκλησία, να παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία, να παρακολουθούμε το Θείο Κήρυγμα, αλλά όταν θα φεύγουμε από την Εκκλησία, θα μοιάζουμε με τους Ιουδαίους που σταύρωσαν τον Χριστό. Αδελφοί μου, θα πρέπει να πάρουμε τη γενναία απόφαση. Ή είμαστε χριστιανοί και ζούμε την πίστη μας. Ή είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε ότι η πίστη μας είναι αληθινή και είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε τα πάντα για τον Χριστό. Και την υγεία μας και τη ζωή μας και τα πλούτη μας και την οικογένειά μας. Γιατί ό,τι έχουμε δεν είναι δικά μας. Μας τα έχει δώσει ο Χριστός. Και αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να τα δώσουμε για τον Χριστό, δεν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Εάν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, θα έχουμε την διάθεση της θυσίας και θα ανεβούμε με τον Χριστόν εις τον Γολγοθά. Δεν θα τον προδώσουμε όπως οι Ιουδαίοι
που φώναζαν το άρον άρον στάβλωσον αυτόν. Από αύριο που θα παρακολουθήσουμε τα πάθη του Χριστού, ας αγνίσουμε όλοι τους εαυτούς μας, ας τους καθαρίσουμε από τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας, ούτως ώστε βήμα προς βήμα ας ανεβούμε στο Γολγοθά για να γευθούμε σε λίγο την Ανάσταση του Χριστού και το φως της Αναστάσεως που θα λάμψει την ημέρα του Πάσχα να καταβγάσει τις ψυχές μας. Και αυτό το φως θα είναι εκείνο το οποίο θα μας οδηγήσει στη σωτηρία. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας να περάσουμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα εν μετανοία, ούτως ώστε να γευθούμε τους καρπούς της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Αμήν. Παρακαλέσουμε στην προσέλευση της Θείας Ευχαριστίας. Η Επίτροπη της Εκκλησίας θα σας καθοδηγήσουν. Μην μετακινηθείτε από τις θέσεις σας. Επαναλαμβάνουμε από την Επιτροπή, θα λάβετε τις οδηγίες πώς θα προσέλθετε στα τρία ιερά και άγια ποτήρια τα οποία έχουν καθαγιαστεί για την σημερινή μεγάλη ημέρα. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης θα σας διαβάσει την συγχωρητική ευχή για τα συγνωστά αμαρτήματα πριν την προσέλευσή σας στο ποτήριο της ζωής. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του ζώντος, ημίν και αμνέ, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ο το δάνειο χαρισάμενο εσύ δε εσύ φιλοφιλέτε, και την αμαρτωλούδο σας την αμαρτία με αυτής. Αυτός δέσποτα άνεσα από συγχώρητο, τα αμαρτία, τα αμαρτία, τα πλημελήματα, τα εκούσια και τα αρκούσια, τα γνώση και τα εναγνία, τα εμπαραβάση και παρακογενόμενα παρά τον ούτο του αυτού. Και οι δύο άνθρωποι, σάρκα φορούντες και τον κόσμο οικούντες εκ του διαβόλου εκπλανήθησε. Είτε εν λόγω, είτε εν έργο, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία, είτε λόγον ιερός είτε πάρσα, ή υποκατάραν ιερέως εγένοντο, είτε τον ιδίο αναθέμα την πέπεσο, και όρθο εκείς. Αυτός εις αγαθός, και αμήν σύγκριο δεσπότης, τούτους του δούλου του, λόγω της διευδότησης, και χωρών αυτής και την ειρηνά του με τον ορόφο και μόνοι θέλου. Δε δέστε αυτοί άνθρωποι, Κύριε, πάρσους εν μονδιωμένους αγαθότητες υπέρ του νούμου τούτων, και πάρδος πολύ έλεγες τα πλήματα αυτών άπαντα. Απάραξαν αυτού του ενού φορά. Σίγαρη παντέρα, όσαν δίσετε και πηγήσετε στα δεδομένα του ουρανού, και όσαν δίσετε και πηγήσετε στα δεδομένα του ουρανού. Ότι σήμερα ο Μάρτο, τη συνδόξα να πέφτουν στην όρθια του Παναγίου και αγαθό, τον οποίο του πνεύμα την ίδια του Χάρη του Παναγίου Πνεύματο, για τι ειδήσει και αγαθό του δεδομένου και συγχωρημένου.
Thank you.
καθήμενος επί των χερουβίων, που εξεγείρας την δυναστεία και αποστηγάς τον μόνο γεννήσιον των Κύριων ημών Χριστών, ή να σώσει τον κόσμο δια του Σταυρού, της ταφής και της Αναστάσεως αυτού, που παραγενωμένου είναι Ιερουσαλήμ, επί το εκούσιον πάθος, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη και σκιά θανάτου, λαβώντες τα της νίκης σύμβολα, τους κλάδους των δέντρων και τα βαΐα των φινίκων, την Ανάσταση προεμήσαν. Αυτός Δέσποτα, και ημάς τους καταμήνεις είναι εκείνον, την προεόρθιο τάφτη μέρα βαΐα και κλάδους δέντρων, εν χερσί φέροντας διατήρησον. Κι ως εκείνοι οι όχλοι και οι πέρεστος ανά προσεύγοντες διαφύλαξαν. Όπως εν ύμνης και οδές πνευματικές, μεταξύ οθόμε τη ζωπιού και τριμέρων αστάσεως, εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών, με αυτού ευλογητός του Παναγίου και να δω, και ζωπιός πνεύματι νυν και αΐ, και σε αιώνας των αιώνων. Τις καθοδηγίες της Επιτροπής από το κεντρικό διάδρομο κανείς δεν θα προσέλθει, διότι είναι η έξοδος από όπου θα εξέχουν οι πιστοί με τα βάγια. Παρακαλούμε, παρακολουθήστε τις προτροπές της Επιτροπής μας, ούτως ώστε μετάξει να γίνει η διάδοση των Σταυρών. Απόψε το βράδυ, ευλογημένοι μου χριστιανοί, είναι ο πρώτος νυμφίος. Στις 7.30 η ώρα ακριβώς θα αρχίσει η ακολουθία του νυμφίου και θα ακουστούν τα καταληκτικά τροπάρια της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Η πένθυμος ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδος αρχίζει απόψε με την πρώτη ακολουθία του νυμφίου. Ο νυμφίος θα εξέλθει στις 7.30 ώρα το βράδυ ακριβώς και προτρέπω την αγάπη σας όλοι να προσέλθετε σε αυτή την ιερά ακολουθία του νυμφίου της Εκκλησίας μας. Κάθε πρωί, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, θα επιτελείται η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Επαναλαμβάνω, κάθε πρωί η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας. Επίσης, όπως σας είπε και ο Σεβασμιότατος, στην αίθουσα της Εκκλησίας μας, στο υπόγειο της Εκκλησίας, η φιλόφτωχος αδελφό της έχει προετοιμάσει το τραπέζι των βαΐων. Όπως κάθε χρόνο γίνεται, έχουν ετοιμάσει, μέρες τώρα ετοιμάζονται, κυρίες φιλοφτώχου, με το ψάρι και την
τα παραδοσιακά φαγητά της σημερινής ημέρας, μέχρι το Ηλιοβασίλευμα σήμερα επιτρέπεται η κατάρριση στο ψάρι, γιατί είναι η ημέρα της βαϊδοφόρου εισόδου του Κυρίου μας. Γι' αυτό το λόγο σας προτρέπω όλους να προσέλθετε κάτω στην αίθουσα της Εκκλησίας για να συμμετάσχετε στην προσπάθεια της ανοικοδομής του Μητροπολιτικού μας Ναού και στα έργα της Εκκλησίας μας γενικότερα.